και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 20 Μαρτίου. Είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα σημαντικά θέματα έτσι, της ημέρας που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία και τις αγορές. Η σημερινή μέρα είναι και η μέρα της αερινής ημερίας, οπότε μπαίνουμε και επίσημα στην άνοιξη. Έχουμε και διαφορετική διάθεση. Και πέραν αυτού, έχουμε μαζί μας και τα Everest, τα οποία όπως κάθε μέρα μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγουμε τον καφέ που μας αρέσει. Έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές για διαφορετικά γούστα. Το ένα χαρμάνι, θυμίζω, είναι το 100% superior arabica. Προέρχεται μόνο από τους κόκκους της ποικιλίας arabica. Είναι για έναν καφέ με πλούσια γεύση και άρωμα. Και έχουμε το Harmani, το Fine Brazilian Blend από ποικιλίες αράβικα και ρομπούστα για πιο έντονη και δυνατή γεύση. Και βεβαίως την ίδια ώρα ο καφές από τα Everest καταφέρνει να συνδυάσει την υψηλή ποιότητα με την χαμηλή τιμή, αφού όπως βλέπουμε ένας καφές από τα Everest ξεκινά από μόλις 1 ευρώ. Επίσης, τρέχει και ο διαγωνισμός μας και αυτή την εβδομάδα για να κερδίσετε όλοι εσείς ένα ρολόι Heroes Weight. Όσοι λοιπόν μας παρακολουθείτε, έχετε την ευκαιρία να το κερδίσετε. Τηλεφωνείτε τώρα από σταθερό κινητό στο 901-901-4135. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54777, γράφοντας αλφαρό αφήνετε ένα κενό και στη συνέχεια γράφετε επίσης το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται όπως και κάθε εβδομάδα την Παρασκευή και η κλήρωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Live. Όσες περισσότερες φορές όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε συμμετέχετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να είστε ο μεγάλος νικητής του πρωτότυπου αυτού ρολογίου Heroes. Τώρα, για παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media του καναλιού. Για το Facebook μας στέλνετε στο SBC TV Channel, για το Twitter στο Παπάκιες Ροδοπούλ και επίσης μπορείτε να στέλνετε τα email σας στο srodopoul@sbctv.gr. Εν τω μεταξύ βλέπουμε το ελληνικό χρηματιστήριο χθες. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση υποχώρησε κατά 0,8% περίπου. Έχασε εκ νέου τις 810 μονάδες. Βρίσκεται, η αλήθεια είναι, σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Επηρεάστηκε και από τις διεθνείς αγορές, σίγουρα από τις εσωτερικές εξελίξεις, από τις διεθνείς αγορές, αλλά και από το γεγονός ότι και χθες είδαμε σημαντικές πιέσεις στην Wall Street. Οι δείκτες κατέγραψαν σημαντική πτώση, επηρεαζόμενοι από την μεγάλη πτώση που κατέγραψε η εταιρεία Facebook. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Μέχρι τότε όμως, φίλες και φίλοι, ελάτε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με τα πολιτικά μας θέματα. Να δώσουν ένα τέλος στην έντονη φημολογία περί ρήξης στις σχέσεις τους και να αναζητήσουν μια νέα ισορροπία στην κυβερνητική συνεργασία τους επιχειρούν σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμένος μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα του τελευταίου διαστήματος που φούντωσαν την σεναριολογία περί σοβαρών προβλημάτων μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων. Οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος θα έχουν τέτα τέτ στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα επισήμως με θέμα συζήτηση στην συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές. Η συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα θα πάει μέχρι τέλους, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμένος, διαψεύδοντας τα σενάρια περί ρήξης μία μέρα πριν τη συνάντησή τους. Εξερχόμενος του δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου αθωώθηκε για την υπόθεση Πάχτα, έκανε λόγο για μία σχέση έντιμη και δημόσια, χωρίς υπόγειους διαλόγους. Πάμε να δούμε τις χαρακτηριστικές δηλώσεις του κ. Καμένου. Είναι ξεκάθαρο ότι η σχέση μου με το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια έντιμη σχέση πολιτική η οποία βασίζεται σε αρχές και βασίζεται και στην δημοκρατική διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα για τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο καθένας να μπορεί να έχει την πολιτική του αυτονομία. Η συγκυβέρνηση αυτή τη στιγμή προχωρά με έντιμη δημόσια συμφωνία την οποία έχουμε κάνει και θα φτάσει μέχρι το τέλος. Εν τω μεταξύ, κρίσιμη χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει μετά τη συνάντηση Τσίπρα-Καμένου. Μετά και τις πληροφορίες ότι ο Πάνος Καμένος έχει ζητήσει από τους βουλευτές του ήδη από το περασμένο Σάββατο να αποφύγουν τις δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να κάνει κάποια σημαντική ανακοίνωση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες στο σημερινό τύπο ότι ο κύριος Καμένος επανεξετάζει τη στάση του σε σχέση με την κυβερνητική συνεργασία λόγω των διαφωνιών του στο Σκοπιανό, αλλά και την επιμονή των κύριων Τσίπρα και Κοντζιά να κλείσει άμεσα η συμφωνία.
Τώρα, την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα για την υπόθεση των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία εξέφρασαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς σε δήλωσή του μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ερωτηθεί σχετικά με την επικείμενη επίσκεψή του στα Σκόπια, ο κύριος Κοντζιάς είπε πως έχει διαμορφωθεί ένα κείμενο το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των προτάσεων. Πάμε να παρακολουθήσουμε όλες τις λεπτομέρειες. 20 ημέρες συμπληρώνουν κρατούμενοι στις φυλακές της Αδριανούπολης οι Έλληνες αξιωματικοί Άγγελος Μητρετώδης και Δημήτρης Κούκλατζής. Το θέμα της κράτησής τους απασχόλησε και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Νίκο Κοντζιά να αποκαλύπτει ότι υπήρξε μέχρι και προσωπική παρέμβαση της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στον Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι εταίροι δείχνουν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους και όπως ξέρετε ήδη η καγκελάριος Μέρκελ έχει παρέμβει στον ίδιο τον κύριο Ερντογκάν. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια θετική εξέλιξη με την έννοια ότι η Τουρκία δεν θα επιδιώξει και δεν θα συνεχίσει ένα καθημερινό γεγονός που γινόταν στο σύνορο ανάμεσα στα δύο κράτη να αξιοποιηθεί ως όπλο μακρόχρονα. Στο μεταξύ συνεχίζονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδος οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στις οικογένειες των δύο στρατιωτικών, τους οποίους για ακόμα μια φορά χαρακτήρισε ομοιρούς ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Η επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Κοντζιά στα Σκόπια πάντως, και οι συναντήσεις που θα ακολουθήσουν υπό την αιγίδα του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, συνιστούν ευκαιρία να πλησιάσουν οι δύο πλευρές πιο κοντά στην επίλυση του θέματος της ονομασίας, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός της Φύρομ, Ζόραν Ζάιφ, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Σημείωσε ότι αυτοί που διαπραγματεύονται είναι μόνο άτομα και μάλιστα είπε επίσης χαρακτηριστικά ότι αυτοί που αποφασίζουν στο τέλος είναι ηγεσίες Φύρομ και Ελλάδας. Αισιόδοξος για λύση στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ζόραν Ζάιφ λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει βήμα, ίσως όχι να λυθεί μέχρι τέλους, αλλά οπωσδήποτε να έρθουμε πιο κοντά, επειδή οι μέρες και οι μήνες περνούν και εμείς θέλουμε μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να κάνει και η ελληνική πλευρά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Συμπλήρωσε επίσης ότι είναι σημαντικό η οποιαδήποτε λύση να γίνει αποδεκτή από τους δύο λαούς, αλλά και από τους πολιτικούς θεσμούς των δύο χωρών. Ο Νίκος Κοντζιάς θα ταξιδέψει στα Σκόπια στις 22 Μαρτίου. Έχουμε φτιάξει ένα κείμενο που είναι το σύνολο των προτάσεών μας όσον αφορά και τα προβλήματα που έχουμε ανοιχτά με την δημοκρατία των Σκοπίων, όσο και με μια μελλοντική ατζέντα συνεργασίας που να φέρει κέρδη και στις δύο πλευρές. Αυτή την έχω στείλει εδώ και πολλές μέρες στα Σκόπια. Μια χειρή διαφωνία, αλλά και μια ακόμη πιο χειρή συμφωνία διαπιστώθηκε χθες μεταξύ Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου και του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρα στην εκδήλωση του ΙΟΒΕ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας. Στο ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι μη συστημικές τράπεζες στην ανάπτυξη της χώρας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, επισημένοντας ότι δεν δόθηκε στο παρελθόν η προσοχή που θα έπρεπε. Οι κ. Τουρνάρα και Τσακαλώτος, αν και συμφώνησαν στη μεγάλη εικόνα, διαφώνησαν στη μικρή. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδας απέτυχαν στη στήριξη της ανάπτυξης και των επενδύσεων στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης και υποστήριξε πως μόνο οι μη συστημικές τράπεζες μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη. Αυτό που θα γίνει στο ελληνικό χρέος, νομίζω στο τέλος, θα μας μετατρέψει από μια χώρα με υπερβολικό χρέος σε μια κανονική ευρωπαϊκή υπερχρεωμένη χώρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι τράπεζες να εντοπίσουν τα κόκκινα δάνεια. Είναι πολύ εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν ξανά να χρηματοδοτήσουν. Οι επενδυτές ξέρουν πολύ καλά, παρακολουθούν, ρωτούν. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα τώρα είναι μια επενδυτική ευκαιρία. Αυτό όμως που κοιτάει το θεσμικό κομμάτι θα συνεχίσει έτσι, θα συνεχίσει στο δρόμο της αρετής ή θα γυρίσει πίσω σε πρακτικές που την στιγμάτισαν την τελευταία δεκαετία.
Εμβληματικό έργο στρατηγικής σημασίας που εξασφαλίζει την αξιόπιστη και επαρκή ενέργεια των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ομιλία του στην τελετή εγγενείων του έργου στη Σύρο, επισημένοντας ότι γίνεται πράξη ένα όραμα δεκαετιών. Όπως είπε, με το έργο αυτό προκύπτουν πολλαπλά ωφέλη και επιτυγχάνονται πολλοί στόχοι. Βασικός κορμός του έργου που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι το καλώδιο υψηλής τάσης μήκους 105 χιλιόμετρων που συνδέει πλέον τη Σύρο με το υπηρετικό σύστημα μέσω του υποσταθμού που έχει κατασκευαστεί στο Λαύριο. Και ακολούθως με αντίστοιχες καλωδιακές συνδέσεις η Σύρος συνδέεται με την Τίνο καθώς και με την Πάρο που τροφοδοτεί με τη σειρά της μια σειρά από άλλα γειτονικά νησιά. Πάρος, αλλά και η Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ρακιά, αλλά και η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος, όλα αυτά τα νησιά μας συνδέονται πλέον με το ηπειρωτικό σύστημα. Ο ΑΔΜΗ εξάλλου αποφάσισε πρόσφατα την επίσπευση κατά 2 χρόνια της τρίτης φάσης και της τρίτης φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει την πόντιση δεύτερου καλωδίου μεταξύ Σύρου και Λαυρίου. Έτσι, αντί για το 2022, η τρίτη φάση θα ολοκληρωθεί το 2020. Συνεπώς, οι τρεις πρώτες φάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Και με την ολοκλήρωση των 3 πρώτων φάσεων, υπολογίζεται ότι η εξοικονόμηση πόρων για την επόμενη 20ετία, από σήμερα λοιπόν μέχρι το 2038, θα φτάσει κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια. Είμαι μάλλον στην ευτυχή θέση να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της οριστικής διάσωσης των ναυπηγείων της Σύρου με την υπαγωγή τους στο καθεστώς εξυγίανσης που προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας. Η διαδικασία αυτή προβλέπει συμφωνία της σημερινής ιδιοκτησίας ενός νέου επενδυτή και των δανειστών των ναυπηγείων. Μετά από δύσκολη προσπάθεια πιστεύω ότι φτάνουμε στο τέλος. Ο επενδυτής έχει βρεθεί, έχει ουσιαστικό ειλικρινές ενδιαφέρον. Η συμφωνία με τους δανειστές και τον ιδιοκτήτη έχει ολοκληρωθεί και σε λίγες μέρες θα υποβληθεί στο δικαστήριο για έγκριση. Αυτή η συμφωνία έχει τεθεί υπόψη του Σωματείου των Εργαζομένων, μίλησα σήμερα μαζί τους και έχει εξασφαλιστεί η συνένεσή του. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανόν να ξαναβρίσκομαι εδώ στη Σύρο σε 3 με 4 μήνες από σήμερα, το αργότερο που το θέμα θα έχει λήξει, που ο νέος επενδυτής θα έχει εγκατασταθεί στα ναυπηγεία, ώστε να εγκαινιάσουμε μαζί την επανέναρξη, την ουσιαστική επανέναρξη που θα δώσει πνοή, δουλειά σε 300 περίπου οικογένειες προοπτική, αλλά και πνοή στην τοπική οικονομία και στην ευρύτερη οικονομία. Πλήθος επιστημονικού κόσμου, μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, μαθητές και εκπαιδευτικοί, βουλευτές και πολλοί άλλοι παρέστησαν στην παρουσίαση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Στον χαιρετισμό του, αρμόδιος Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο Νίκος Παπάς, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μιλάμε με αίσθημα ευθύνης για την σημερινή ημέρα, καθώς ο διαστημικός τομέας μπορεί να ισχυροποιήσει τη χώρα, κάνοντάς την πιο παραγωγική και αυξάνοντας πολλαπλώς το εκτόπισμά της. Πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε. Η χώρα μας και σε αυτό το τομέα δεν είναι μια χώρα η οποία απλώς θα καταναλώνει υπηρεσίες διαστήματος. Μπορεί και να παράγει και μπορεί να αξιοποιεί τα δικαιώματά της τα κατοχυρωμένα για να αυξάνει το εκτόπισμά της. Πάμε τώρα και στα διεθνείς. Το ερώτημα ποια είναι τα τουρκικά σχέδια μετά την κατάληψη της Αφρίν απάντησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταχίπ Ερντογάν. Σε ομιλία του υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες Συριακές πόλεις μέχρι αυτές να εκαθαριστούν πλήρως από τους εξτρεμιστές όπως χαρακτήρισε τους Κούρδους μαχητές. Τούρκοι στρατιώτες και Σύριοι αντάρτες σύμμαχοί τους ανεμίζουν από κεντρικό κτίριο της πόλης Αφρίν, τουρκική σημαία, καθώς και αυτήν των 3 αστεριών του Ελεύθερου Συριακού Στρατού,
σηματοδοτώντας την είσοδό του στον κουρδικό θύλακα. Το ερώτημα πλέον όλων είναι, μετά την Αφρίν τι? Αναφερόμενος για τα στρατιωτικά του σχέδια σε πόλεις που συνορεύουν με την Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε σε ομιλία του ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι αυτές να εκαθαριστούν πλήρως από τους εξτρεμιστές, όπως χαρακτήρισε τους Κούρδους μαχητές. Επιτυγχάνοντας να θέσουμε υπό τον έλεγχό μας το κέντρο της πόλης Αφρίν, αφήνουμε πλέον πίσω μας την πιο σημαντική φάση της επιχείρησης κλάδος Ελέας. Ακολουθεί το Μαμπίτζ, το Κομπάνι, το Ρας Αλαΐν, το Καμισλί. Θα συνεχίσουμε μέχρι να καταργήσουμε τελείως αυτόν τον διάδρομο των υπόλοιπων ελεγχόμενων από τις κουρδικές δυνάμεις περιοχές, με τον ίδιο τρόπο. Πρόκειται για περιοχές που ελέγχονται από τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Κουρδικές Δυνάμεις. Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμα ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση κατοχής των Συριακών εδαφών, αλλά την ίδια στιγμή δεν απέκλεισε αντίστοιχη επιχείρηση και στην περιοχή Σιντζάρ του Βορείου Ιράκ, εφόσον η Ιρακινή κυβέρνηση δεν εκδιώξει τους Κούρδους μαχητές από την περιοχή. Πάμε τώρα και στις αγορές. Το κόκκινο κινήθηκε η Wall Street με πρωταγωνιστή των απολειών την μετοχή της Facebook, που σημείωσε την μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2014. Ειδικότερα η μετοχή του τεχνολογικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης βούλιαξε κατά 6,8% μετά τις αποκαλύψεις πως η Cambridge Analytica, εταιρεία που συνεργάστηκε με την προεκλογική καμπάνια του Donald Trump, χρησιμοποίησε παράτυπα προσωπικά δεδομένα δεκάδων εκατομμυρίων χρηστών. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εκλογή του Donald Trump. Ο Christopher Wiley είναι ο πληροφοριοδότης που μαζί με άλλους πρώην υπαλλήλους της Cambridge Analytica αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ανάλυσης δεδομένων συγκέντρωσε χωρίς τη συγκατάθεσή τους προσωπικές πληροφορίες 50 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, αναπτύσσοντας τεχνικές υποστήριξης του Trump κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016. Αυτό έχει σχέση με την ασφάλεια των Αμερικανών και την ακεραιότητα της Αμερικανικής Δημοκρατικής Διαδικασίας. Οι δύο εφημερίδες που έκαναν την έρευνα, η New York Times και ο Observer, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραβίαση στην ιστορία της Facebook. Οι Αμερικανοί χρήστες του Facebook απαιτούν εξηγήσεις από την εταιρεία. Διερευνούσα το ρόλο της Cambridge Analytica στο Brexit και αυτό πυροδότησε δύο έρευνες οι οποίες συνεχίζονται σχετικά με το τι έκανε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος. Και τότε ανακάλυψα αυτόν τον καταπληκτικό νεαρό, τον Christopher Wiley. Έχει τα έγγραφα και τις αποδείξεις και τις συμβάσεις. Έτσι αυτό το πράγμα που αρνείται το Facebook για 2 χρόνια, αυτός ήταν σε θέση να βγει μπροστά και να πει «μπορώ να το αποδείξω αυτό». Συνεπώς, το ζήτημα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Τραμπ, γιατί όλοι μέχρι τώρα το έχουν αρνηθεί. Η Cambridge Analytica και το Facebook αρνήθηκαν ότι είχαν αυτά τα δεδομένα. Ήταν μόνο όταν η Cambridge Analytica και ο Steve Bannon προχώρησαν σε συνεργασία με τον Τραμπ που το Facebook ξαφνικά σκέφτηκε. Μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα εδώ τώρα και έκανε προσπάθειες για να διασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα. Αλλά οι προσπάθειες που έκαναν ήταν τόσο απογοητευτικές. Ο Christopher λέει ότι του έστειλαν κυριολεκτικά ένα έντυπο και του είπαν «Διάλεξε ένα κουτάκι και ενημέρωσέ μας ότι το διέγραψες» και δεν έκαναν τίποτε άλλο για να σιγουρευτούν ότι είχε διαγραφεί.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κοντά σας. Άνοιξε και το ελληνικό χρηματιστήριο. 0,91% χαμηλότερα. Δεν ξεκινήσαμε και τόσο καλά. Καλημέρα σου και Ματίνα Χαρκοφτάκη. Ματίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Λοιπόν, η ελληνική αγορά, από ό,τι φαίνεται, δεν λέει να επιστρέψει στα επίπεδα τα οποία είχε δει από τις αρχές του έτους. Βλέπουμε να συνεχίζει και σήμερα με ρευστοποιήσεις. Και μάλιστα, αν κρίνω από την ένταση της πτώσης, δεν θα πάει και πολύ καλά η μέρα σήμερα. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν σε θετικό έδαφος. Είναι μικρά τα κέρδη, παρόλα αυτά είναι θετικό το κλίμα. Γεγονός το οποίο το κρατάμε στην άκρη. Περιμένουμε μπας και επηρεάσει το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών και εμάς εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο. Λοιπόν, έχουμε πολλά και σήμερα. Να ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, διότι είδαμε να εκτελήσεται ένα περίεργο επεισόδιο στα σύνορα με την Τουρκία, εκεί στον Εύρος στις Καστανιές. Πες μας, τι ακριβώς συνέβη, γιατί ακούστηκαν και πυροβολισμοί, υπήρξε ένα περίεργο κλίμα. Τι έγινε? Ναι, διερευνώνται λοιπόν οι συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο συνέβη τις βραδινές ώρες στις Καστανιές στον Εύρο, όταν τέσσερις Τούρκοι πολίτες, υποκατάσταση μέθης, προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα, τα ελληνικά, δηλαδή να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, έγιναν αντιληπτοί από τους Τούρκους συνοριοφύλακες, οι οποίοι μάλιστα πυροβόλησαν στον αέρα για να τους εκφοβήσουν. Οι τρεις λοιπόν όντως ακινητοποιήθηκαν, ο τέταρτος όμως πέρασε, κατάφερε να περάσει. Ναι. Δεν φοβήθηκε από τους πυροβολισμούς των Τούρκων στρατιωτών. Κατάφερε περισσότερες λεπτομέρειες για μέχρι τους λόγους, ναι, που ήθελα να περάσουν. Ήταν μεθυσμένοι, ναι. Ακόμη εξετάζονται τα αίτια και τα κίνητρα των τεσσάρων Τούρκων πολιτών. Ο τέταρτος, όπως είπαμε, κατάφερε να διαφύγει και να περάσει και να μπει στο ελληνικό έδαφος. Εκεί φυσικά συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές, κρατείται από την ελληνική αστυνομία. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι 40 ετών, τουρκικής καταγωγής, ότι είναι υδραυλικός και φυσικά... Αυτός που κατάφερε να περάσει τα, ναι, σύνορα. Τα σύνορα. Γιατί ακούστηκε και η πληροφορία ότι είναι κουρδικής καταγωγής. Ναι, έτσι είπε ο ίδιος. Έτσι είπε ο ίδιος, πάνω, ναι, του. Μέχρι στιγμής τώρα είναι αυτές οι πληροφορίες. Συνεχώς θα μας έρχονται και νέες πληροφορίες από την αστυνομική διεύθυνση. Ο ίδιος τώρα, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι ισχυρίστηκε ότι είναι κουρδικής καταγωγής, ναι, Τούρκος πολίτης, 40 ετών, υδραυλικός στο επάγγελμα. Ήταν σε κατάσταση μέθης και έτσι λοιπόν οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν κάπως να περάσει αυτή. Να συνέλθει κάπως. Βρέθηκαν μεθυσμένοι στα σύνορα. Στα ελληνικά σύνορα, ναι. Και τώρα δεν βρέθηκαν όμως πάνω του στοιχεία, να πούμε. Και είναι ένα περιστατικό, μάλιστα, το οποίο κρίνεται κάπως ύποπτο και υπό περίεργες συνθήκες. Αν ο ίδιος δηλώνει κουρδικής καταγωγής, ενδεχομένως να μας δείχνει και το ότι ήθελε να βρει άσυλο στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν είναι λίγα τα παραδείγματα. Ναι. Αυτών που προσπαθούν να διαφύγουν στην χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε και όταν και αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη θα την μεταφέρουμε. Λοιπόν, κρατάμε το θέμα αυτό. Έχουμε και πολλά άλλα να πούμε στη συνέχεια. Πριν όμως, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Βλέπουμε με μεγάλα κόκκινα γράμματα τη λέξη ντροπή. Εκοφαντική σιωπή και υποκρισία γράφει για την βαρβαρότητα στο Αφρίν. Ατελείωτη τραγωδία με 250.000 πρόσφυγες. Ξέφυγαν από τη σφαγή, κινδυνεύουν από την πείνα και τη δίψα. Αφωνία και αδράνεια για την ανθρωπιστική καταστροφή από την διεθνή κοινότητα, τους διεθνείς οργανισμούς και τις ισχυρές δυνάμεις. Δεν έχουν καταφύγιο. 200.000 από τους εκτοπισθέντες από το Αφρίν δεν έχουν καταφύγιο και χρήζουν άμεσης βοήθεια σύμφωνα με Κούρδους αξιωματούχους. Βέβαια και η επόμενη κίνηση του Ερντογάν είναι το ζητούμενο. Απειλεί με επέκταση της εισβολής και κατοχής στην Μπανμπή, στο Κατόνι, στο Κομπάνι και στο Βόρειο Ιράκ. Λοιπόν, αν μπορούν οι συνάδελφοι να μου κλείσουν και το ακουστικό. Και συνεχίζουμε με την Αυγή. Αλέξης Τσίπρας από τη Σύρο, δίκαιη ανάπτυξη για το λαό, όχι για την ελίτ. Προχωράμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έδωσα στον Μητσοτάκη την παρέτησή μου. Ο Άδωνης με εξώδικο και επιστολή προς τη Δημοκρατία ανάβει καινούργιες φωτιές. Με αφορμή την Οβάρτης πρότεινε να τον αντικαταστήσουν από αντιπρόεδρο, όμως ο Κυριάκος το αρνήθηκε και αποφάσισε να τον καλύψει μέχρι τέλους. Τι έγραψε στον κύριο Κοτάκη και πώς του απάντησε, του απαντά ο αρθρογράφος. Στην Νέα Δημοκρατία έχασαν την ψυχραιμία τους, επιτέθηκαν στη Δημοκρατία επειδή
ασκεί το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Αυτά λοιπόν για το θέμα του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Διαβάζουμε παραπάνω. Από σήμερα, νέα έρευνα της Δημοκρατίας που θα συγκλονίσει πώς η ΑΔΕ έθαψε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ τις μεγάλες λίστες φοροφυγάδων Λαγκάρντ Μπόριανς, στο φως για πρώτη φορά άκρους απόρριτα έγγραφα. Επίσης, φώναξαν για τη Μακεδονία στο κέντρο της Νέας Υόρκης όλα όσα έγιναν στη Μεγάλη Διαδήλωση. Ο Νίκος Παπάς παραμένει χαμένος στο διάστημα. Ο Καμένος, λέει, μιλούν για τα εγγένεια που έγιναν χθες. Ο Καμένος λέει ότι συνεχίζει με Τσίπρα. Κέρδισε την δικαστική μάχη με τον Πάχτα. Και επίσης διαβάζουμε καλύτερη δασκάλα στον κόσμο, είναι Ελληνίδα, κόρη παπά, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Η Ελληνοκύπρια. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στο Έθνος. Ποιοι γλιτώνουν τις περικοπές? Παράθυρο για ευκαιριακή απασχόληση. Καταργείται ο ΛΑΦΚΑ αναδρομικά, οπότε μειώνεται μέχρι 60% η σύνταξη. Νέο καθεστώς για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Βλέπουμε πάνω και τον κύριο Γιανακόπουλο, όρος Γιανακόπουλου για να παίξει μπάλα στην ΠΑΕ. Επίσης, κίνηση αρχαιολόγων. Οι χρησμοί της Δωδώνης να γίνουν μνημείο της UNESCO. Και τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή? Με πανελλαδικές εξετάσεις θα παίρνουν ειδικότητα οι γιατροί. Α, μία ακόμα απλοποίηση στο σύστημα, λοιπόν. Το κρατάμε και αυτό. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Μαχαίρι 60% στις αποδοχές συνταξιούχων που εργάζονται. Οι πέντε παγίδες της χθεσινής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας. Και στο επίσης μεγάλο θέμα για τον ελεύθερο τύπο, 1.805 θέσεις μονίμων σε Υπουργεία ΔΕΚΟ και Δήμους. Και κάτω αριστερά βλέπουμε μία εικόνα έτσι με έναν εναγκαλισμό μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου, αγκαλιά με την καρέκλα μέχρι τέλους. Προφανώς αναφέρεται στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Καμένος χθες. Και νέο χάος και ταλαιπωρία με την πλατφόρμα του εξοικονομού κατοίκων. Αποκάλυψε ελεύθερου τύπου νέα επικαιροποίηση του πλάνου περιπόλησης της ελληνικής αστυνομίας. Σχέδια επί σχεδίων από Τόσκα, αλλά ανεξέλεγκτοι οι μπαχαλάκηδες. Εφημερίδα Εστία, το Αφρίν κατελήφθη, αλλά το Αιγαίο κινδυνεύει. Επιστολές αγωνίας αγνώστων της Εστίας για Καστελόριζο, Σάμου και Σαμοθράκη. Και επίσης τα ελάσματα της Δωδώνης στην μνήμη του κόσμου, διαδικασίες για την ένταξή του στη λίστα της UNESCO. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Βλέπουμε επίσης μια φωτογραφία του Πάνου Καμένου με τον Αλέξη Τσίπρα και πάνω ο τίτλος «Πέφτουν οι τόνοι, μένουν οι διαφορές». Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Άμυνας είναι σήμερα. Θυμίζουμε, ναι, δεν είναι ακόμα γνωστό ποια είναι η ώρα που θα συναντηθούν. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα γίνει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα αναφορά Πάνου Καμένου σε ομήρους. Μένει στην δήλωση η οποία είχε έτσι σχολιαστεί επικοιλωτρόπως, κυρίως από τον κύριο Κουβέλη, όπως είχαμε ακούσει. Και σκάνδαλο Νοβάρτης, Άδωνης Γεωργιάδης, εκτεθειμένος και ψευδόμενος. Κονδύλια για φορείς και υπουργούς, ένας εκοφαντικός προϋπολογισμός. Τσακαλώτος Τουρνάρα, σκαρφιά με βρετανικό χιούμορ. Δίκη ταχυδρομικού ταμιευτηρίου από Δεκέμβρη για τα Θαλασσοδάνη. Και επίσης, πώς άλλαξε το αίτημα για τον χωρισμό Εκκλησίας Κράτους από το κίνημα αλλαγής. Πάμε και στην Καθημερινή. Έντονο παρασκήνιο για τους δύο. Επικοινωνία Μέρκελ-Ερντογάν. Τσίπρας Καμένος αναζητούν κοινή γραμμή. Ακάθεκτος ο Ερντογάν απειλεί με νέες επιθέσεις. Πρωτοβουλία για μήνυ συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεση Αλιβιζάτου, θετική Νέα Δημοκρατία και κίνημα αλλαγής. Ψαλίδι 60% στις συντάξεις όσων εργάζονται μετά το Μάιο του 2016. Πάμε και στην Κόντρα Νιούς. Αποστασίες ονειρεύεται ο Κυριάκος για να γλιτώσουν τις παραπομπές στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που άρπαξαν τις μίζες της Νοβάρτης. Κατασκευάζουν σενάρια για δίθεν ρήξη Τσίπρα Καμένου και μυθιστορήματα για μυστικές συναντήσεις στο Καβούρι. Όπως και να έχει, το αν είναι μυθιστορήματα η ρήξη Τσίπρα Καμένου θα το γνωρίζουμε ενδεχομένως σήμερα, γιατί έχουμε και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά θα έχουμε και στη συνέχεια την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και επίσης διαβάζουμε στην Κόντρα Νιούς καμία περικοπή στις συντάξεις για όσους εργάζονται αναλυτικά, είναι εγκύκλειος Πετρόπουλου. Ναυτεμπορική, 4 στόχοι του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου. Επίσης, Φεβρουάριος επιβράδυνση της αποπληρωμής οφειλών σε ιδιώτες. Και ποιοι κινδυνεύουν με ψαλίδι 40 έως 60% στις συντάξεις. Τα νέα αυξάνουν τον αριθμό εισακτέων και οι πανελλαδικές στον χώρο των παροχών. Πόσοι θα είναι οι παραπάνω επιτυχόντες, ποιες σχολές μένουν εκτός της αύξησης και ποιες παίρνουν τη μερίδα του λέοντος.
ατελείωτη ταλαιπωρία για τους πολίτες από φιάσκο σε φιάσκο. Η κυβέρνηση με το εξοικονομώ και ο Ερντογάν απειλεί Κούρδους και Μοσούλη μετά την Αφρίν στόχο στο Ιράκ. Και ολοκληρώνουμε με το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Διαδηλώνουν σήμερα για τις συλλογικές συμβάσεις, διαβάζουμε, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία. Συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στην Αθήνα 6.30 το απόγευμα, Ομόνια, Πειραιάς 6.30 μετά μεσημβρία, στην πλατεία Καραϊσκάκη και σε άλλες πόλεις. Οπότε, από ό,τι ακούστηκε για το πρωί, είναι πολύ πιθανόν εκείνες τις ώρες να είναι κλειστό και ο σταθμός του μετρό στο Πανεπιστήμιο. Και επίσης, κάλεσμα συμμετοχής από δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς του κινήματος. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα από ό,τι είδαμε εστιάζουν στην ρήξη Καμένου Τσίπρα. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν ο κύριος Καμένος, ο οποίος διέψευσε τα όσα ακούγονται περί ρήξης, τελικά θα μας φέρει κάτι καινούριο σε επίπεδο ειδήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια με τον συνάδελφο, τον Πάνο Μαυρίδη του newdeal.gr. Ματίνα, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη συνάντηση, διότι από αυτήν ουσιαστικά κρίνεται η κυβερνητική συνοχή αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κρίσιμο τετατέτ. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος, βρίσκεται στην Ανδραβίδα, όπου παρακολουθεί την στρατιωτική άσκηση Ηνίωχος 2018. Βρίσκεται και ο Αμερικανός πρέσβης, ο κ. Τζέφρι Πάιατ, καθώς και ο κ. Σμίθ, ο Βρετανός πρέσβης. Αμέσως είναι χαμένος όλο αυτό το διάστημα. Έχει σχολιαστεί από τα μέσα, από πολλούς, από την αντιπολίτευση, από τα υπόλοιπα κόμματα, το γεγονός ότι σε τέτοια μεγάλα θέματα ο κύριος Καμένος είναι απόν, είτε σε δηλώσεις, είτε η φυσική του παρουσία. Να, για παράδειγμα, τώρα όπως μας λες και εσύ, βρίσκεται εκεί για τη συγκεκριμένη άσκηση. Ναι, βρίσκεται και λένε τώρα, λέγεται ότι φυσικά θα έρθει το μεσημέρι, αναμένεται κατευθείαν να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, όσον αφορά στη συνάντηση και στο κρίσιμο τέτα τέτ, τι ώρα αυτή θα πραγματοποιηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, οι πληροφορίες λένε κάπου στη 1:30. Τώρα θα δούμε. Είναι ένα ζήτημα, πότε θα τα προλάβει όλα αυτά ο κύριος Καμένος. Κρίσιμο το τετατέτ. Αγκάθι φυσικά αποτελεί και το νούμερο ένα ζήτημα στις συζήτησεις, θα είναι φυσικά το μακεδονικό και το ζήτημα ότι ο κύριος Καμένος έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή να μην συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Και επίσης διαφωνεί στην βιασύνη. Ναι, στη βιασύνη στο να κλείσει το ζήτημα. Να πούμε ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα βρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, στα Σκόπια. Ενώ φυσικά Πέμπτη και Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Και τώρα όλα αυτά τα θέματα φυσικά θα τεθούν και σε ένα πιο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εκτός από το Σκοπιανό και την κόκκινη γραμμή που θέτει ο κύριος Καμένος με τον όρο Μακεδονία, έχουμε και το ζήτημα με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που παραμένουν κρατούμενοι. Πάντως, επισήμως, η ατζέντα αναφέρει ότι αυτό θα είναι το θέμα. Το πώς θα γίνει διαχείριση της φυλάκησης των δύο Τούρκων στρατιωτικών όλο αυτό το διάστημα. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτό αναμένεται να πάρει αρκετούς μήνες. Οπότε θα πάρει αρκετούς μήνες. Αυτό θα είναι το βασικό. Ναι, και πώς θα πρέπει να το χειριστούν πλέον, αν θα πρέπει να ανέβουν οι τόνοι και αν θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τουρκία όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά αν θα πρέπει να διεθνοποιηθεί, ναι, και να το πάει και στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ακριβώς. Για τον λόγο γιατί θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία. Ναι, παρόλα αυτά δεν βλέπουμε να υπάρχουν διαθέσεις άσκησης πίεσης από τις μεγάλες δυνάμεις. Έχουμε δει ότι οι δηλώσεις των αξιωματούχων είναι τύπου Πόντιος Πιλάτος. Τελείως ισορροπημένες. Είναι πολύ ισορροπημένες. Βέβαια, έχουμε τώρα και μια παρέμβαση του Τζέφρι Πάιατ, του Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος πριν λίγη ώρα δήλωσε ότι εμείς στηρίζουμε τις ελληνικές προσπάθειες και τους ελληνικούς χειρισμούς όσον αφορά στο θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Βέβαια, αυτά όλα παραμένουν στο θέμα δηλώσεων. Σε θεωρητικό επίπεδο, ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και η Ευρώπη δεν μπαίνει μπροστά στο θέμα Ελλάδας-Τουρκίας. Ποτέ δεν έχει μπει μπροστά. Πάντοτε είναι δηλώσεις στήριξης, αλλά άμα είχαν μπροστά τους και τον Ερντογάν, περίπου τα ίδια θα λέγανε και στον ίδιο.
Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά που έγιναν με τον κύριο Σαββίδη έχουν περάσει λίγο στο παρασκήνιο. Παρ' όλα αυτά, έρχεται ένα δημοσίευμα του γερμανικού τύπου να κάνει ένα ενδιαφέρον σχόλιο, να επαναφέρει το θέμα αυτό. Και μάλιστα τι μας λέει. Μας λέει ότι είναι απαραίτητος, ουσιαστικά αυτό είναι το συμπέρασμα, είναι απαραίτητος ο κύριος Σαββίδης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δώσε μας έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το τι αναφέρει το δημοσίευμα. Ναι, πρόκειται για δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας TAS, το οποίο επαναφέρει, θα λέγαμε, το θέμα με τον κύριο Σαββίδη, τον οποίο τον χαρακτηρίζει μάλιστα ως πιστολέρο ολιγάρχη, και φυσικά λέει ότι είναι απαραίτητος για το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς ο κύριος Σαββίδης μέσω των εταιριών του Σουρωτή και Μακεδονία Παλάς χρηματοδοτεί την Super League, 5 εκατομμύρια ευρώ για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για την επόμενη. Επομένως αυτά τα χρήματα είναι ζεστά και άκρως απαραίτητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιπλέον υπενθυμίζει το τι συνέβη στο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ πριν περίπου 2 εβδομάδες. Έτσι, κάνει μια αναδρομή. Μια αναδρομή και μάλιστα ο Γερμανός ανταποκριτής της εφημερίδας εκτιμά ότι δεν πρόκειται να αφήσει ο Ιβάν Σαββίδης έτσι εύκολα το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι δηλαδή θα παραμείνει και όπως είπαμε τον αποκαλεί και επιστολέρο ολιγάρχη, ο οποίος έχει σχέσεις, αφήνει υπονοούμενα ότι έχει σχέσεις με την ελληνική κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα. Αλίμονο. Είναι το μόνο δημοσίευμα που το κάνει αυτό. Το λέω έτσι σκοπτικά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην αγορά. Βλέπουμε ότι διευρύνονται οι απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο στο μείον 1,07% αυτή την ώρα, στα 3 εκατομμύρια ο τζίρος. Έχουμε και αρκετές επιχειρηματικές ειδήσεις σήμερα. Καταρχάς, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, διότι τα ΣΠΑΡ επιστρέφουν και έχουν σκοπό να ανοίξουν πολλά καταστήματα. Γύρω στα 100, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τον Ιούλιο συγκεκριμένα θα ανοίξουν 10 καταστήματα και για την επόμενη τετραετία νομίζω θα απλωθούν σε όλη την Ελλάδα με πολλά περισσότερα. Είναι τα σούπερ μάρκετ που τα είχαμε. Ναι, ακριβώς, είχαμε μια συνεργασία στο παρελθόν με την Βερόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έγινε μια συνεργασία με την Αστέρας. Θα μας τα πει η Ελένη Μπότα που θα είναι εδώ μαζί μας, η συνάδελφος δημοσιογράφος. Έχουμε όμως και άλλες επιχειρηματικές ειδήσεις. Μία αφορά την Eurobank Properties, η οποία τραβά ενδιαφέρον από αρκετές εταιρείες, ούτως ώστε να αποκτήσουν το 100% της συγκεκριμένης εταιρείας. Ναι, τρέχει λοιπόν η διαδικασία από την Eurobank για την πώληση της Eurobank Property Services και μάλιστα σε όποιον την αποκτήσει η Eurobank προσφέρει πενταετή σύμβαση για παροχή εκτιμήσεων, μεσητείας και διαχείρισης ακινήτων για 5 χρόνια λοιπόν, δωρεάν παρέχει και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες η Eurobank. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εξειδικευμένες εταιρείες που κινούνται στον χώρο των ακινήτων για την απόκτησή της. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία πώλησης και να σημειώσουμε, Σοφία, ότι το 2016 η Eurobank Property Services είχε καταγράψει ζημιές 1 εκατομμύριο ευρώ. Βέβαια, ήταν βελτιωμένες οι επιδόσεις της σε σύγκριση με το 2015, όπου οι ζημιές της ήταν 1,7 εκατομμύρια ευρώ και όλα αυτά εξαιτίας των μειώσεων, σύμφωνα φυσικά με την διοίκησή της, των μειώσεων από τα έσοδα των εκτιμήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Κοτσόβολος, η οποία έβγαλε έτσι κάποιες αισιόδοξες ανακοινώσεις, διότι από ό,τι μας είπε, περιμένει αύξηση σε ό,τι αφορά τα κέρδη, τα καθαρά κέρδη. Ακριβώς, πολύ σημαντική αύξηση και μάλιστα από τα χείλη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοτσόβολος, του κυρίου Αθανασόπουλου, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg εκτιμά ότι θα υπάρξει πολύ σημαντική αύξηση των κερδών προφόρων της Κοτσόβολος για
την χρήση που λήγει τον Απρίλιο 2017-2018 περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Κοτσόβολος από το 2013, όπου είχε ζημιές 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, έχει καταφέρει να διαγράψει μία πολύ καλή ανωδική πορεία και παρά το γεγονός ότι έχει κλείσει κάποια καταστήματα περισσότερο για λόγους διαχείρισης, ωστόσο έχει αυξήσει τους εργαζομένους της, πλέον απασχολεί 2.100 από 1.700 καταστήματα, τα καταστήματα της πλέον αριθμούν σε 94 και οι επενδύσεις της ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πολλά θετικά για την Κοτσόβολος. Ναι, που ανήκει στην Dixons. Είναι στον όμιλο Dixons, στη βρετανική εταιρεία Dixons. Και πάμε και στην αγορά ακινήτων. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση. Αυτό αναφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην αγορά ακινήτων. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να είναι λίγο καλύτερα. Και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και από τους ξένους, κυρίως από Κινέζους όπως βλέπουμε, αλλά βλέπουμε επενδύσεις και σε άλλο επίπεδο. Για παράδειγμα, Intercontinental, είδαμε ότι προχωρά στην αγορά 2 κτηρίων στην Πλάκα. Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για το κέντρο της Αθήνας και φυσικά πολύ σημαντικό είναι αυτό και εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έτσι λοιπόν, η Intercontinental αγόρασε 2 διαμερίσματα σε ένα ιδιαίτερο διατηρηταίο κτίριο στην Πλάκα, τα οποία διαμερίσματα το ένα είναι 192 τετραγωνικά μέτρα και το άλλο 199 τετραγωνικά μέτρα. Τα αγόρασε έναντι του ποσού των 640.000 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η Intercontinental δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Έτσι, τέτοιες θετικές ειδήσεις να ακούμε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και βλέπουμε και το ελληνικό χρηματιστήριο να διευρύνει την πτώση. Πριν να διακόψουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα με τα Everest στην παρέα μας, τα οποία μας διευκολύνουν ακόμη περισσότερο με τις online παραγγελίες. Αυτό πρέπει να σας το θυμίζουμε, οπότε μπορείτε να μπαίνετε στο www.everest.gr και από εκεί όλοι έχουμε την επιλογή είτε να παραλάβουμε από το κατάστημα, πάντα κρατώντας την προτεραιότητά μας. Και πώς γίνεται αυτό? Με την επιλογή Take Away as Fast as Ever στο www.everest.gr έχουμε τη δυνατότητα να παραγγέλνουμε πριν πάμε στο κατάστημα, να ορίσουμε την ώρα που θα είμαστε εκεί και να παραλάβουμε την παραγγελία μας από το ειδικό σημείο. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτό γίνεται χωρίς να περιμένουμε στην ουρά. Οπότε παραμένουν τα Everest μαζί μας. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, εμείς θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή για χρήσιμες πληροφορίες και επιστρέφοντας θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται και στις διεθνείς αγορές.
περνάει η ώρα βλέπουμε να διευρύνονται οι απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Σημαντική πτώση καταγράφεται στις τραπεζικές μετοχές κυρίως. Στην κορυφή της πτώσης βρίσκεται η Πειραιώς, η οποία υποχωρεί κατά 3,8% αυτή την ώρα. Επίσης, η Eurobank στο μείον 1,86%. Ακολουθούν Olp, Terna, Energiki, Jumbo, Ελληνικά Πετρέλαια, Lambda Development και η Alpha, μία ακόμα τραπεζική μετοχή με απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Στον αντίποδα, επιχειρούν, χωρίς όμως νόημα να δώσουν στήριξη, τρεις μετοχές, η Σαράντης με κέρδη 1,39% και Motor Oil και Γρυβάλια με μικρότερα κέρδη. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για την ελληνική αγορά και η Εθνική Τράπεζα στο μείον 0,75% και αναμένουμε. Λοιπόν, πάμε και στην Ευρώπη, όπου και εκεί το κλίμα είναι οριακά θετικό. Ναι, οριακά θετικό. Χθες είχαμε και το κλείσιμο το αρνητικό των ευρωπαϊκών δικτών. Για να δούμε όμως σήμερα τι μέλη συνεδρίαση σημερινή για τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Να πούμε ότι είναι περιορισμένος ο όγκος των συναλλαγών και μεικτά τα πρόσημα. Συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται 0,25%. Οριακά προς τα πάνω βρίσκεται και ο γερμανικός DAX στη Φραγκφούρτη 0,05%. Οριακά κέρδη καταγράφει και ο γαλλικός CAC 40 0,06%. Αντίθετα, το ισπανικό χρηματιστήριο υποχωρεί 0,1%. Τι έγινε στη Γαλλία, μια σκέψη για τον CAC 40 στο Παρίσι. Τι έγινε στη Γαλλία, βρίσκεται υποκράτηση ο κύριος Σαρκοζή, για ποιο λόγο? Για το θέμα με την προεκλογική του εκστρατεία. Είναι μια υπόθεση που κρατά αρκετό καιρό, γιατί υπήρξε μια σκιά όσον αφορά στη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας. Από ποιους χρηματοδοτήθηκε, πολλοί είπαν ότι χρηματοδοτήθηκε από τον Καντάφη, αλλά και από το γεγονός ότι ξεπέρασε το όριο που είναι νόμιμο της χρηματοδότησης και της, του ξοδέματος χρημάτων για το συγκεκριμένο σκοπό. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση. Ναι. Και φυσικά όλο αυτό είναι υπό διερεύνηση από τη γαλλική δικαιοσύνη. Νέους μπελάδες λοιπόν για τον Νικόλα Σαρκοζή, τον πρώην πρόεδρο. Πάντως βλέπουμε ότι κατά τις προεκλογικές περιόδους πολλά συμβαίνουν. Είδαμε τι έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Facebook. Είδαμε τι έγινε επίσης και σε σχέση με την Ρωσία. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ποιος ξέρει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε αυτά συμβαίνουν στην Γαλλία. Να πούμε εν τω μεταξύ, μην ξεχάσουμε για τις ισοτιμίες, γιατί πραγματικά οι τηλεθεατές, όταν το ξεχνάμε, ενδιαφέρονται, παίρνουν συνεχώς τηλέφωνα. Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,07% στο 1,2345 η ισοτιμία και η στερλίνα με κέρδη 0,29% στο 1,4066. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στα εμπορεύματα. Στα εμπορεύματα, λοιπόν, εκεί που ο χρυσός διαπραγματεύεται περίπου στα 1.314 δολάρια η ουγγιά και το πετρέλαιο βρίσκεται άνω των 62 δολαρίων το βαρέλι, ενισχύεται ο μαύρος χρυσός. 62,66 αυτή την 62, ώρα. Ναι, είναι ανωδική η πορεία του μαύρου χρυσού. Και φυσικά έχουμε και τη Wall Street. Να δούμε τι έγινε και εκεί. Είχαμε σημαντικές ρευστοποιήσεις. Όπως είπαμε και πριν, επηρέασε το κλίμα η σημαντική πτώση της Facebook. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μεγαλύτερη πτώση που κατέγραψε από το 2014. Τι θα κάνει ο Ζούκερμπεργκ? Δεν θα το πιστεύει, γιατί ο δαιμόνιος Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει και αυτή την βραχυχρόνια, θα έλεγα, κρίση. Να πούμε λοιπόν ότι οι δείκτες χθες στη Wall Street έκλεισαν με αρνητικά πρόσημα. Μοναδική εξαίρεση ήταν ο S&P, ο οποίος κατάφερε στο τέλος της συνεδρίασης να κλείσει σε θετικό έδαφος, οριακά βέβαια 0,04%. Ωστόσο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,01%, οριακά προς τα κάτω. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στο μείον 0,24%. Η προσυνεδρίαση δεν δείχνει κάτι ξεκάθαρο αυτή την ώρα. Τα futures του Dow Jones στο μείον 0,05%, οριακά υψηλότερα ο S&P. Και τα futures του Nasdaq με μια πτώση 0,24%. Αναζητούν κατεύθυνση οι επενδυτές. Αυτό θα ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, Ματίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Βεβαίως, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Γι' αυτό βιαστείτε όλοι εσείς που θέλετε
θέλετε να κερδίσετε ένα αντρικό ρολόι Heroes Weight, μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 901-901-4135, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS στο 54777, γράφετε αλφαρό, αφήνετε ένα κενό και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός, θυμίζω, ολοκληρώνεται την Παρασκευή, βιαστείτε. Η κλήρωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην βραδινή εκπομπή μας, στην εκπομπή live. Θυμίζω, όσες περισσότερες φορές συμμετέχετε, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσετε το μοναδικό αυτό ρολόι Heroes Weight. Είναι ανδρικό. Υπενθυμίζω. Λοιπόν, αυτά και με τον διαγωνισμό μας. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Περιορίζονται ευτυχώς οι ρευστοποιήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο στο μείον 0,79%. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για την ελληνική αγορά στην συνέχεια. Για την ώρα θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές εξελίξεις. Καλωσορίζω και τον Πάνο Μαυρίδη μαζί μου, ιδιοκτήτης του newdeal.gr. Καλή σου μέρα, Πάνο. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ για να συζητήσουμε έτσι τα πολιτικά, τα οποία νομίζω έχουν μπει στην κορυφή της ατζέντα σήμερα, διότι έχουμε την συνάντηση, την επικείμενη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμένο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα γίνει τελικά το απόγευμα, δεν την περιμένουμε για νωρίς το πρωί, οπότε το απόγευμα θα ξέρουμε τι θα γίνει και με την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων Ελλήνων, που ενδεχομένως θέλει να κάνει ο κύριος Καμένος. Δεν είναι και αυτό 100% σίγουρο. Ωστόσο, εστιάζουμε όλοι στο τι θα πούν ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο. Ναι, νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα επέλθει διαζύγιο. Αν υπάρχει ρήξη τελικά. Σε αυτόν τον γάμο. Ναι. Αλλά όπως συμβαίνει σε κάθε γάμο, σε κάθε συμβίωση, υπάρχουν και τα ενδοσυζυγικά καυγαδάκια. Η αλήθεια είναι διαφωνίες, όμως, ότι όλα αυτά τα χρόνια πάνω δεν είχαμε δει καμία διαφωνία. Συμφωνούσαν στα πάντα. Είδαμε νωρίτερα και στα πρωτοσέλιδα του τύπου έτσι, κάποια στιγμιότυπα του παρελθόντος με αγκαλιές, εναγκαλισμούς, με θερμό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών, το οποίο κατάφερε να διατηρηθεί για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, νομίζω ότι οι ιδεολογικές διαφορές κάποια στιγμή δημιουργούν ένα πρόβλημα. Εντάξει, τώρα για το ιδεολογικές διαφορές, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον. Δεν υπάρχουν, θεωρείς. Ναι, είναι λίγο χυλός όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως το κοινό συμφέρον, όπως σε κάθε συμβίωση, σε κάθε σχέση εταιρική, κυβερνητική, οτιδήποτε. Το κοινό συμφέρον είναι, το κοινό συμφέρον είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι κλικιά και, εν πάση περιπτώσει, όταν την μοιράζονται, σκέφτονται πάρα πολύ το ενδεχόμενο να σταματήσουν να τη μοιράζονται πια. Άλλωστε, γι' αυτό πορεύονται μαζί, αλλά πορεύονται με τις διαφωνίες τους και τις διαφοροποιήσεις τους. Δηλαδή, θυμίζω ότι σε πάρα πολλά ζητήματα, σε πάρα πολλά νομοσχέδια, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν τα στήριξαν, δεν τα ψηφίσαν. Αντιθέτως, αυτά τα νομοσχέδια περάσανε λόγω της στήριξης που είχε από την αντιπολίτευση. Ακριβώς. Και εκεί ήταν το μεγάλο δίλημα της αντιπολίτευσης κάποια στιγμή που είχε τεθεί και το θέμα, εάν θα συνεχίσουν να στηρίζουν διάφορα νομοσχέδια, θα θέτουν αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισμό ενώπιον των ευθυνών του. Και είχε γίνει μεγάλη συζήτηση τότε, αν θυμάσαι καλά, για το συγκεκριμένο. Και μάλιστα είχαμε αντιμετωπίσει και μία από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα μία αλαζονία που τους έλεγε εσείς τα στηρίζετε, εσείς, ενώ εμείς είμαστε εδώ και θυμάσαι κάποιες, ας πούμε, έτσι, αποστροφές του λόγου του στην Βουλή. Αυτή ήταν η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αντίστοιχα όμως και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει πολλές φορές ναι σε νομοσχέδια τα οποία επίσης δεν στήριζε, απλά το έκανε με την πρόφαση του κοινού καλού, έτσι, το καλό της χώρας. Ναι, εντάξει. Πότε έγινε αυτό? Είχε λίγο στο παρελθόν, δεν ήταν αντιπολίτευση? Όχι, αναφέρομαι τώρα. Ως κυβέρνηση έχει ψηφίσει ναι σε μνημόνια, σε άλλα νομοσχέδια, στα οποία διαφωνεί. Αλλά παρόλα αυτά. Διαφωνεί ρητορικά. Ναι, και αυτό είναι άλλη μια αντίφαση, ας πούμε. Δηλαδή να καταγγέλεις ουσιαστικά και να επικρίνεις αυτό το οποίο ψηφίζεις.
και επιβάλλεται να εφαρμόσεις, αλλά δεν το εφαρμόζεις τελικά και έχουμε όλο αυτό το... Εν πάση περιπτώσει, είδαμε πολλές αντιφάσεις στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πλέον όμως τα πράγματα φαίνονται ότι έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Με αποκορύφωμα τα εθνικά θέματα. Νομίζω ότι εκεί πλέον έγκυται η ρήξη που υπάρχει. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί δεν κάνουν πια και χώρια δεν τολμούν ακόμα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στο θέμα τώρα των πραγματικών διαφωνιών, όπως αυτές τις βλέπουμε, ας πούμε, να εξελίσσονται στα εθνικά θέματα, αρχικά με το Σκοπιανό και δευτερευόντως με τα ελληνοτουρκικά, μπορεί να είναι ένας λόγος ρήξης, αλλά μπορεί να είναι και ένας λόγος ενίσχυσης της κυβέρνησης. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν θυμηθούμε καλά τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση άνοιξε το Σκοπιανό, όπως είχε επιχειρήσει να ανοίξει και το Κυπριακό πριν από ένα χρόνο, ούτως ώστε να έχει ο Αλέξης Τσίπρας ένα αφήγημα και ένα λόγο να εμφανιστεί ως εθνικός ηγέτης και να μπορέσει να περάσει πάνω από τις αποτυχίες που έχει στην οικονομική του πολιτική και το πρόβλημα που έχει το αφήγημα της καθαρής εξόδου. Έβαλε αρχικά το Κυπριακό, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, όπως θα ήθελε ο ίδιος, σε μια επίλυση, διότι ο Νίκος Κοτζιάς τότε έθεσε τα αυτονόητα αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, που ήταν κόκκινες γραμμές αδιαφυσβήτητες εθνικές διαχρονικά, και άρα δεν μπορούσαμε. Και μετά προχώρησε στο Σκοπιανό με το σκεπτικό όχι το να επιλύσει τη διαφορά, άλλωστε και οι ίδιοι δηλώνουν να κλείσουμε το θέμα, όχι να το επιλύσουμε, αλλά να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην αντιπολίτευση, κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύοντας ότι οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε ό,τι αφορά στη σύνθετη ονομασία θα δημιουργούσαν μέσα στη Νέα Δημοκρατία εντάσεις. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι η Νέα Δημοκρατία ενώθηκε πίσω από τις γραμμές, και ειδικά στο Βουκουρέστι και τη στάση που είχε κρατήσει τότε ο Κώστας Καραμαλής, που ενώ είχε μιλήσει για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, δεν είχε αποσαφηνίσει εάν ο γεωγραφικός προσδιορισμός θα περιέχει τον όρο Μακεδονία ή παράγωγό του, που αυτό είναι και η ουσία του ζητήματος. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε ενωμένη και το πρόβλημα γύρισε στην κυβέρνηση. Παράλληλα όμως, από αυτήν την υπόθεση του Σκοπιανού, ο Πάνος Καμένος, που δημοσκοπικά είναι σχεδόν ανύπαρκτος... Το δημοσκοπικό παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Μα φυσικά, εκεί είναι όλη η ουσία. Ναι. Θέλησε να εμφανιστεί ως Μακεδονομάχος, εκ του ασφαλούς. Και αυτό δεν βγαίνει. Τελικά, διότι τα συλλαλητήρια και όλα αυτά δεν τα καρπόθηκαν οι άλλοι, τα καρπόθηκε η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, εδώ βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Τώρα, πώς θα μπορέσουν να το υπερβούν, προσοχή τώρα εδώ. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαπραγμάτευση εξέλιξη για το Σκοπιανό. Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της λύσης που θα προταθεί. Εάν πραγματικά η κυβέρνηση ήθελε να επιλύσει το θέμα, θα είχε κινηθεί με διαφορετικό τρόπο. Θα είχε ζητήσει σύγκληση των πολιτικών αρχηγών, θα είχε φέρει το θέμα στη Βουλή, δεν θα έκανε μυστική διπλωματία, θα είχε ενημερώσει, θα επιδίωκε ευρύτερες πολιτικές συνεννοήσεις για ένα τέτοιο ζήτημα που παραμένει χρόνια. Επειδή το είπες και πριν, το λες και τώρα. Όταν λες δεν θέλει η κυβέρνηση να επιλύσει το ζήτημα, τι εννοείς? Διότι από ό,τι βλέπουμε, επιμένει στα θέματα απαλήφθη των αλυτρωτισμών από το Σύνταγμα, δεν κάνει πίσω σε αυτό. Και από την άλλη πλευρά, αναφορικά με το θέμα της ονομασίας, πιστεύει ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει όρος Μακεδονία, διότι ο όρος υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια στην ονομασία της Φύρων. Ναι, εντάξει, αυτό εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να την ανοίξουμε τώρα, ή τι έχει καμία σημασία για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ας δούμε όμως ποιες είναι οι κόκκινες. Ακόμα και το Σύνταγμα που θέτει πλέον και το θέμα του αλυτρωτισμού, στην αρχή δεν το έθετε τόσο έντονα. Τώρα το θέτει μετά τις πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί. Και εκεί νομίζω είναι και το κλειδί, γιατί εγώ είμαι από αυτούς τους οποίους εξ αρχής είχα υποστηρίξει ότι δεν θα υπάρξει λύση. Και ότι την τελευταία στιγμή θα τεθούν τέτοια ζητήματα, τέτοιοι όροι για την συμφωνία από τη μία ή από την άλλη πλευρά, που θα είναι αδύνατο να γεφυρωθούν οι διαφορές. Εκεί λοιπόν είναι ένα ζήτημα το πώς η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την όποια λύση ή μη λύση, η μη λύση είναι το πιθανότερο σενάριο, ούτως ώστε να καρποθεί πολιτικά τα ωφέλη. Και εδώ ο Πάνος Καμένος, με τη στάση που έχει κρατήσει, έχει δυνατότητα
να καρποθεί ωφέλη. Δεδομένου ότι ήταν από τους πρώτους ο οποίος, παρότι έλεγε εγώ στηρίζω μέχρι τέλους, στο θέμα το μακεδονικό, ονομασία δεν δέχομαι με τον όρο Μακεδονία. Ήταν δηλαδή η πιο ακραία εκδοχή από το όλο το πολιτικό φάσμα. Εσύ θεωρείς ότι ο Πάνος Καμένος τα κάνει όλα αυτά διότι βλέπει δημοσκοπικά ότι έχει πέσει στα τάρταρα, δεν μπαίνει πλέον στη Βουλή με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εντάξει πέφτουν τελευταία αρκετά έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Οπότε θεωρείς ότι είναι αυτό το οποίο τον κάνει να επιμείνει σε αυτή του την στάση, θεωρεί δηλαδή ότι αν επιμείνει στα εθνικά θέματα και στο θέμα της ονομασίας και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται, εν πάση περιπτώσει, η προκλητικότητα της Τουρκίας, αυτό θα τον κάνει να ανεβάσει τα ποσοστά του? Ναι, μα είναι σαφές ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες ουσιαστικά εκλέχθηκαν με αυτή τη ρητορική των εθνικών θεμάτων. Ότι ήταν δηλαδή η πιο... ένας πόλος, ας πούμε, αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά στην περιφρούρηση των εθνικών συμφερόντων, όπως, ας πούμε, εννοούνται από μια μερίδα του κόσμου που θέλουν μια πιο στεναρή στάση απέναντι στην Τουρκία, θέλουν και βεβαίως δεν μπορούσαν, ας πούμε, να πάνε στη Χρυσή Αυγή που ήταν ακόμα πιο ακραίοι. Ναι. Προφανώς και είναι αυτός ο λόγος και γι' αυτό λέω ότι τα εθνικά θέματα είναι αυτά που θα καθορίσουν και είπα στην αρχή ότι ενδεχομένως να ενισχύσουν αυτό το συνεταιρισμό, διότι δεν είναι μόνο το σκοπιανό που έρχεται, είναι και το τι θα συμβεί με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, και εδώ πάλι βλέπουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι θέμα φραστικής διαφοροποίησης το να αποκαλεί η κυβέρνηση τα δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που κρατούνται κρατούμενους και ο Υπουργός Άμυνας να τους θεωρεί όμηρος. Άλλο κρατούμενος σημαίνει ότι έχεις αποδεχτεί ότι εκείνοι κάνανε μια παραβατική ενέργεια και ως εκ τούτου συνελήφθησαν και κρατούνται και προχωράει η διαδικασία η δικαστική, και άλλο όμηρος που σημαίνει ότι εχμαλωτίστηκαν. Έγινε δηλαδή μία άλλη επιχείρηση εντός προφανώς ελληνικών σύνορων που δεν είχε κάποια παραβατική δραστηριότητα από πλευράς των στελεχών μας και τώρα κρατούνται όμοιροι. Αυτό είναι μία τεράστια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στον Πρωθυπουργό και αυτά που λέει η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου και στον Υπουργό Άμυνας. Μάλιστα. Πάντως, στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης αυτό είναι το θέμα, το επίσημο θέμα που θα συζητηθεί. Ναι, αυτό είναι αυτό που διαρρέει. Αυτό που διαρρέει. Στρατιωτικών. Ναι. Ακριβώς αυτό είπε άλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν νομίζω ότι χωρεί αμφιβολία γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα συζητηθούν και άλλα πολλά θέματα. Μάλιστα, υπήρχε και η πληροφορία ότι κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος έχει να ανακοινώσει κάτι. Ναι. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, να στηρίζει ωστόσο σιωπηρά. Ναι. Εσύ πόσο πιθανό το βλέπεις αυτό, για να πούμε και σε αυτά τα ναι. σενάρια. Εδώ τώρα, Κυριακή κοντή γιορτή, μέχρι το απόγευμα θα ξέρουμε. Αλλά για να το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να μπορέσουμε να το δούμε, είναι ότι ως μικρός εταίρος, ο Πάνος Καμένος διαπραγματεύεται πάρα πολύ έντονα. Και πρέπει να πούμε και να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι μέσα στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης που έκανε για την νομή της εξουσίας έχει πετύχει πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από ό,τι είναι το ποσοστό που του αναλογεί. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Σχεδόν όλοι οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι υπουργοί. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται και αυτή την περίοδο. Και αυτό θα κριθεί και από τα σημερινά, δηλαδή το πού θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Επίσης, θυμίζω ότι η φασαρία που δημιουργήθηκε το Σαββατοκύριακο εχθές ουσιαστικά με το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου που έλεγε ότι βρεθήκαν το Σαββατοκύριακο σε ένα σπίτι και έγινε μια συνάντηση και εκεί το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Το ερώτημα είναι ποιος διέρευσε αυτή τη συνάντηση από τη στιγμή που ήταν ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος παρόντες και τους διαλόγους. Α, ήταν και η σύζυγος του κυρίου Καμένου. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιος διέρευσε αυτή τη συνομιλία, αυτή τη συνάντηση και ποιος μετέφερε και το περιεχόμενο. Και τι συμφέρει, εάν δούμε το δημοσίευμα και το τι, θα καταλάβουμε το ότι είναι μάλλον από την πλευρά του κυρίου Καμένου η διαρροή αυτή για να εξυπηρετήσει ουσιαστικά
τη δική του πολιτική. Θα τα κάνω λίμπα. Δηλαδή, γιατί θα τα κάνω λίμπα, γιατί θα τα κάνω λίμπα, γιατί δεν θα μου δώσεις κάτι που ενδεχομένως ζητάω. Τι είναι αυτό που ζητάει? Υπάρχουν και κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες κινούνται στο παρασκήνιο, ερευνούνται και ενδεχομένως και κοινοβουλευτικά και αργότερα, ναι, από ό,τι λέει αντιπολίτευση και νομικά. Μένει να δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, βέβαια, επειδή υπάρχει όλη αυτή η αναταραχή και αλλάζουν κάπως ενδοκυβερνητικά ισορροπίες, ο Αλέξης Τσίπρας σίγουρα θέλει να δει τι θα κάνει στην συνέχεια. Σίγουρα θα θέλει να. Χρειάζεται άλλωστε την στήριξη από άλλες πλευρές. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι απίφθινε προοδευτικό προσκλητήριο προς την κεντροαριστερά, η οποία ανασυντάχθηκε. Είχαμε το ιδρυτικό συνέδριο το Σάββατο, ανασυντάσσεται. Και πλέον ξεκινάει, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Ναι. Πώς βλέπεις αυτό να επηρεάσει την όλη εικόνα, για να κλείσουμε με ένα σχόλιο και για την κεντροαριστερά? Δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν από την κεντροαριστερά, έτσι όπως περιγράφεται από το κίνημα αλλαγής. Δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν από τους εταίρους που έχουν μπει σε αυτό το σχήμα να προσχωρήσει στην αγκαλιά, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και το φλερτ του Σταύρου Θεοδωράκη νομίζω ότι είναι επιφανειακό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προχωρήσει. Δεν συμφέρει, δεν θα συνέφερε δηλαδή το Σταύρο Θεοδωράκη, και εν πάση περιπτώσει και τι δύναμη έχει να προχωρήσει σε μια τέτοια. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε είναι το σχήμα το κυβερνητικό όσο έχει να πορεύεται. Mm-hmm. Για μεγάλο διάστημα, και αν ο μόνος λόγος που θα μπορούσε έτσι να δοκιμαστεί έντονα το σχήμα αυτό είναι αν στα εθνικά μας θέματα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσο στα θέματα τα εθνικά διατηρείται ο φόβος, και δεν είναι τυχαίο που καλλιεργείται και από τα ίδια στελέχη, δηλαδή δεν έχω ξαναακούσει, καλύπτω το διπλωματικό ρεπορτάζ σε όλη μου την καριέρα τη δημοσιογραφική, δεν έχω ξανακούσει ποτέ κυβερνητικά στελέχη να προειδεάζουν για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Ναι. Δεν το έχω. Δηλαδή, άρα αυτό που με κάνει να καταλαβαίνω εγώ είναι ότι η συγκεκριμένη ένταση με την Τουρκία, είτε είναι επιφανειακή, είτε είναι πραγματική, ουσιαστική και άπτεται όλων των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή, είναι ένας λόγος συνεκτικός για να μπορεί η κυβέρνηση αυτή να παίρνει χρόνο. Διότι όταν υπάρχει εθνικός κίνδυνος ή καλλιεργεί το φόβος εθνικού κινδύνου, ο κόσμος δεν θέλει κυβερνητικές αλλαγές. Θέλει σταθερότητα και θέλει σταθερότητα, αλλά και μια κυβέρνηση που μπορεί να στηρίξει την χώρα σε τέτοια, ναι, εθνικά αλλά θέματα, για φανταστείτε, η προκλητικότητα της Τουρκίας κάθε άλλο παρά επιφανειακή φαίνεται να είναι. Εντάξει, αυτό μένει να φανεί, γιατί, ναι, τη ρητορική της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τη φρασιολογία της κτλ. Είμαστε συνηθισμένοι. Αυτό είναι μια άλλη, ναι, κουβέντα. Όμως απλά λέω. Έχουμε τα ίδια, ναι, δύο, βλέπουμε τι γίνεται μπορούμε, στην Τουρκία. Θα μπορούσαμε να το. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Αυτό όμως που έχει σημασία να τονιστεί, ναι, τώρα έτσι όπως το συζητάμε, είναι ότι μπροστά σε έναν εθνικό κίνδυνο οι πολίτες στηρίζουν αυτόν που είναι στην εξουσία και αναγκάζονται και τα πολιτικά κόμματα να το στηρίξουν σε μια κατάσταση εθνικού κινδύνου. Ωραία, το κρατάμε αυτό σαν μια άποψη και σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνος Μαυρίδης, ιδιοκτήτης του newdeal.gr. Είδαμε λοιπόν τα πολιτικά θέματα και περιμένουμε την ίδια την συνάντηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα τελικά μεταξύ του Άλεξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου, να δούμε τι καινούριο θα φέρει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο και βεβαίως όλες τις εξελίξεις που αφορούν την επανείσοδο της SPAR στο ελληνικό λιανεμπόριο.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση σημερινή, όχι σε επίπεδο ποσοστού, διότι είναι αρνητικό. Ωστόσο, κρατάμε το ότι έχει περιορίσει τις απώλειες μέχρι αυτή την ώρα στο μείον 0,62%. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνεχίζει το ελληνικό χρηματιστήριο για ακόμα μια συνεδρίαση να καταγράφει έναν σημαντικό τζίρο. Για την ώρα είναι σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με αυτό που μας έχει συνηθίσει, τα 10,7 εκατομμύρια ευρώ αυτή την ώρα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να παρατηρήσουμε σήμερα είναι αν ο γενικός δείκτης θα καταφέρει να διατηρήσει το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων. Έχει υποχωρήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Αυτό οφείλεται σίγουρα στα θέματα και στα εθνικά θέματα, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια αβεβαιότητα για το τι θα γίνει σε επίπεδο κυβερνητικού συνασπισμού. Αναμένουμε και τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμένο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες σίγουρα επηρεάζουν. Είχαμε και σημαντικές απώλειες στην συνεδρίαση της Wall Street χθες και οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται αρκετά υποτονικά. Και από όσο γνωρίζουμε, όσοι παρατηρούμε τις συνεδριάσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου, σίγουρα οι ξένες αγορές επηρεάζουν την ευρύτερη εικόνα της αγοράς. Ενδεικτικά να πω ότι η Πειραιώς αυτή την ώρα υποχωρεί κατά 4,8%, διευρύνονται οι απώλειες για τις τραπεζικές μετοχές και η Eurobank στο μείον 1,31% και η Αλφα με απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Η Εθνική Τράπεζα με μικρότερη πτώση υποχωρεί κατά 0,75%. Στον αντίποδα, θετικά συνεχίζουν οι Γρυβάλλη, ο ΑΔΜΙΕ, η μετοχή του ΟΤΕ, Lambda Development και η ΧΑΕ. Λοιπόν, θα μείνουμε στα ελληνικά επιχειρηματικά βεβαίως θέματα. Θα καλωσορίσω την αγαπητή συνάδελφο Ελένη Μπότα, δημοσιογράφου του Insider, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ελένη. Καλημέρα, Σοφία. Να δούμε τι γίνεται με την ΣΠΑΡ, η οποία επιστρέφει στην χώρα μας. Θυμόμαστε τη συνεργασία που είχε με την Βερόπουλος, θα τα θυμίσουμε και όλα έτσι για να βάλουμε ένα πλαίσιο. Συνεργασία η οποία έλεξε, θύμισε μου, το 2015. Το 2015 μαζί με την κατάρρευση του Μαρινόπουλου που πέρασε στον Όμιλο Μετρό, στον Παντελιάδη, έσπασε η συνεργασία, αποχώρησε η ΣΠΑΡ από την Ελλάδα. Παρ' όλο αυτό το ενδιαφέρον της υπήρχε πάντα έντονο και έκανε πολλές κρούσεις όλο αυτό το διάστημα σε διάφορους παίκτες της αγοράς προκειμένου να επανακάμψει στην ελληνική αγορά. Τελικά τα κατάφερε μετά από 3 χρόνια περίπου και επανακάμπτει στο λιανεμπόριο. Θέλει να γίνει ένας ισχυρός παίκτης από τους μεγαλύτερους. Θέλει να διεκδικήσει μεγάλο τζίρο της αγοράς. Προχώρησε συμφωνία με τον Αστέρα, είναι ένας όμιλος αγορών. Ο Αστέρας πάλι μαζί με την προχώρησε συμφωνία μαζί με την Μέσης, επίσης ένας όμιλος αγορών σούπερ μάρκετ. Οπότε έχουμε συνεργασία του Αστέρα με την Μέσης και αυτοί οι δύο μαζί θα συνεργαστούν με την ΣΠΑΡ, ώστε να ανοίξουν νέα καταστήματα στην χώρα μας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτό, να δούμε ποια είναι η ΣΠΑΡ International, την οποία την γνωρίζαμε από την παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα με τη συνεργασία που είχε με την Βερόπουλος. Λοιπόν, η ΣΠΑΡ International έχει 12.545 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, σε 44 χώρες, έτσι. Ακριβώς. Και έχει συνολικές πωλήσεις 33,1 δις ευρώ. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Έτσι, για να δούμε την δυναμική που έχει και πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε ποια είναι η ΣΠΑΡ Ελλάς και τι στόχο έχει για το επόμενο διάστημα. Ο στόχος λοιπόν είναι να δημιουργήσει και να διαχειριστεί το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο καταστημάτων λιανικής. Σε βάθος τετραετίας έχει αναπτύξει μια στρατηγική. Θέλει να αναπτύξει περισσότερα από 350 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα καταστήματα αυτά, να πούμε ότι θα διαθέτουν 1.400 είδη ιδιωτικής ετικέτας, παραγόμενα στο μεγαλύτερο μέρος τους από την ελληνική. Και τα πρώτα 10 καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν μέχρι τον Ιούλιο. Και για το σύνολο του 2018... Έχουμε 80 καταστήματα τα οποία θέλει να ανοίξει μέχρι το τέλος του έτους. Μιλάμε για ένα σημαντικό ύψος επενδύσεων στο οποίο στοχεύει η ΣΠΑΡ.
σημαντικό ύψος και ο Αστέρας μαζί και με τη Μέση σε αυτή τη στιγμή έχουν ένα δίκτυο καταστημάτων 500. Οπότε και θέλουν μέσα στην τετραετία η ΣΠΑΡ να έχει τουλάχιστον 350 καταστήματα, 350 με 400. Θέλει και κάνει δυναμικό μπάσιμο στην ελληνική αγορά. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε πώς θα γίνει η ανάπτυξη αυτή του δικτύου, διότι δεν μιλάμε για ένα μικρό δίκτυο. Όπως είδαμε και πριν, εκατοντάδες καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν τα επόμενα χρόνια. Πώς λοιπόν θα προχωρήσει αυτό? Ήδη από τα υπάρχοντα καταστήματα θα μετανομαστούν σε ΣΠΑΡ. Mm-hmm. Η ΣΠΑΡ Ελλάς επίσης θέλει να ανοίξει δικά της καταστήματα. Όλο αυτό θα γίνει με το ονομασία των μικρών σούπερ μάρκετ καταστημάτων. Θα μετανομαστούν και έτσι θα έχουμε σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, σε λίγο διάστημα θα έχουμε τα σούπερ μάρκετ ΣΠΑΡ. Μάλιστα. Πάντως η διαπραγμάτευση άργησε. Άλλες κρατούν πολύ περισσότερο καιρό. Ωστόσο, πήρε 3 μήνες τελικά μέχρι να επέλθει η τελική συμφωνία. Ναι, σε αυτά τα πράγματα υπήρχαν διαπραγματεύσεις. Πώς θα γίνει, διάφορες κρούσεις. Τελικά αυτό που ήθελε η ΣΠΑΡ το κατάφερε. Θέλει να μπει και να έρθει αντιμέτωπη με τις υπόλοιπες μεγάλες αλυσίδες στη χώρα μας. Μάλιστα. Προβλέπει και το rebranding των... Ακριβώς. Το rebranding των καταστημάτων. Το οποίο θα γίνει σταδιακά και μέχρι, είπαμε, στο τέλος του 2018 θα έχουμε rebranding καταστημάτων τουλάχιστον 80. Μάλιστα. Την ΣΠΑΡ την γνωρίζουμε λίγο πολύ. Νομίζω θα ενδιέφερε αυτούς που μας παρακολουθούν να πούμε δύο λόγια και για την εταιρεία Στέρας. Mm-hmm. Τι ακριβώς έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, τι στόχους έχει, να την γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, διότι δεν έχουμε δει καταστήματα λιανεμπορίου υπό την επωνυμία Στέρας. Όχι, ο Αστέρας είναι ένας... Πώς λειτουργεί, ναι. Ναι. Ο Αστέρας είναι ένας όμιλος αγορών, ιδρύθηκε το 1993. Στην ομπρέλα του ανήκουν διάφορες αλυσίδες, μικρές σούπερ μάρκετ, μπορεί να είναι ο Θανόπουλος, είναι διάφορα καταστήματα τα οποία είναι ο κεντρικός προμηθευτής τους, βρίσκονται στη σκέπη του Αστέρα. Ναι. Όπως είπαμε, ιδρύθηκε το 1993, ήδη απαριθμεί 85 μέλη. Έχει 200 καταστήματα και έχει ένα τζίρο που ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό το άπλωμα που σχεδιάζει να κάνει ΣΠΑΡ στο λιανεμπόριο θα αλλάξει κάπως τις ισορροπίες και νομίζω αυτό θα αρχίσει να ταρακουνά και τους άλλους μεγάλους φτασμένους λιανέμπορους. Αναφέρομαι και στον Σκλαβενίτη και στην ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία τα έχει ήδη βρει λίγο δύσκολα, γιατί βλέπουμε ότι από τον Μάρτιο του 2017 ο Όμιλος Σκλαβενίτη έχει ανακηρυχθεί, έχει πάρει την πρώτη θέση, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι όπως το λες. Καταρχάς, το λιανεμπόριο και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ εδώ και μία διετία βρίσκονται σε αναταραχή λόγω και της κατάρρευσης του Μαρινόπουλου. Μετά την ενοποίηση, λοιπόν, μέσα στο 2017, ο Σκλαβενίτης έχει περάσει πρώτος σε πωλήσεις. Δεύτερος έρχεται ο ΑΒ Βασιλόπουλος. Επειδή ακριβώς ο κλάδος βρίσκεται σε αναστάτωση, έρχεται και ένας καινούριος παίκτης. Εκεί που λέμε ότι κάπως πάνε να ηρεμήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, έρχεται ένας καινούριος παίκτης. Γίνεται μάχη για τον τζίρο. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Πιστεύουν όλοι να δούμε και πώς και πόσο θα προχωρήσει στην ελληνική αγορά η ΣΠΑΡ. Γίνεται μάχη, γι' αυτό και έχουμε και κορύφωση προσφορών, πώς θα κερδίσουμε τους καταναλωτές, η μάχη στο ράφι. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι όλο αυτό θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει τέλος του 2018, αρχές του 2019. Πάντως υπάρχει ανησυχία. Οποιοςδήποτε μπαίνει δυναμικά στην ελληνική αγορά, λογικά θα αποσπάσει τζίρο από τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς. Έτσι, είναι ένα μεγάλο θέμα και σίγουρα θα επανέλθει μέχρι τον Ιούλιο, οπότε έχει μέχρι τότε δρομολογήσει ΣΠΑΡ να ανοίξει 10 καταστήματα. Και μαζικά θα πάμε μέχρι τα 80 στο τέλος του 2018. Οπότε παρακολουθούμε να δούμε πώς αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει συνολικά τον κλάδο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τον κλάδο του λιανεμπορίου που φαίνεται να τραβά το ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση. Εμείς είμαστε εδώ και τα παρακολουθούμε όλα. Λοιπόν, βλέπω έχουν περιοριστεί σημαντικά οι απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αρκετά θετικό αυτό. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Προς το παρόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή για χρήσιμες πληροφορίες και επιστρέφουμε. Thank you.
Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά σας. Χαμογελάμε γιατί το ελληνικό χρηματιστήριο περιορίζει την πτώση και βλέπουμε να επανακάμπτει λίγο πάνω από τις 800 μονάδες. Ωστόσο, το στοίχημα είναι να μην χάσουμε και αυτό το όριο, διότι από εκεί και πέρα, σύμφωνα και με αυτά που μας εξηγούν, μας λένε οι τεχνικοί μας αναλυτές, μετατρέπεται κάπως η εικόνα, η τεχνική εικόνα της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, προς το παρόν, είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Έχουμε επηρεαστεί και από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και από την ευρύτερη αβεβαιότητα εδώ στα δικά μας. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στην συνεδρίαση αυτή καθ' αυτή. Καταρχάς, να ρίξουμε μια ματιά στους κερδισμένους και τους χαμένους της σημερινής συνεδρίασης, να δούμε πού βρίσκεται, πού ισορροπεί η εικόνα. 51 μετοχές υποχωρούν, 19 κινούνται ανωδικά και 17 είναι αμετάβλητες. Και στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Γρυβάλια προσπαθεί να δώσει στήριξη, άνοδο καταγράφει 0,9% στα 8,94 η τιμή της μετοχής. Ο ΤΕ με κέρδη 0,71%. Η μετοχή της Βιοχάλκο, όπως βλέπουμε, συνεχίζει με κέρδη, ενισχύεται κατά 0,29%. Μικρή όμως είναι η άνοδος που καταγράφει. ΕΧΑΕ στο μείον 0,11%. Στα ίδια επίπεδα η άνοδος και για την μετοχή του ΟΠΑΠ. Η Μοτορόιλ είναι αμετάβλητη. Και από εκεί και πέρα ξεκινούν οι ρευστοποιήσεις για την Τζάμπο στο μείον 0,25%. Για την μετοχή της Lambda Development στο μείον 0,3%. Βλέπουμε και η μετοχή του Ελάκτορα να υποχωρεί. Εθνική Τράπεζα στο μείον 0,38%. Είναι από τις τραπεζικές μετοχές που καταφέρνουν να κρατήσουν αντιστάσεις. Οι υπόλοιπες, θα δούμε και στη συνέχεια, καταγράφουν μεγαλύτερη πτώση. Επίσης, η μετοχή της ΔΕΗ στο μείον 0,45%, η Aegean με πτώση 0,75%, η ΑΛΦΑ στο μείον 0,81%, η Μυτιλινέο στο μείον 0,82%, η μετοχή της ΕΙΔΑΠ υποχωρεί κατά 0,85%. Φόλι-φόλι, με απόλυσεις που ξεπερνούν το 1%, όπως και για την μετοχή του ΟΛΠ, ελληνικά πετρέλαια στο μείον 1,13%, η Coca-Cola στο μείον 1,26%, Γεκτέρνα με απώλειες 28%, Eurobank στο μείον 1,38%, Τιτάνα στο μείον 1,9%, Γεκτέρνα με πτώση 1,91% και η μετοχή της Τραπέζης Πειραιός με την μεγαλύτερη πτώση σήμερα, φίλες και φίλοι, υποχωρεί κατά 4,73%. 100 είναι σχετικά βαρύ το κλίμα, ωστόσο κρατάμε ως θετικό το γεγονός ότι περιορίζονται οι απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή την ώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα κάποιες άλλες εξέλιξεις, είδαμε αρκετά επιχειρηματικά θέματα σήμερα. Θα εστιάσουμε λίγο στην Εθνική, διότι απερίφθη τελικά η αίτηση της OTP Bank Romania για την απόκτηση του 99,28% της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στην Ρουμανία. Η θυγατρική στη Ρουμανία είναι η Banca Romanska και αυτό απέτυχε να γίνει τελικά από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι απέρριψε την αίτηση της OTP Bank Romania για την απόκτηση του 99,2% της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία, Banca Romanesca. Η έγκριση αυτή από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της θυγατρικής της.
Αττικής. Η Μπάνκα Ρωμανέσκα, όπως σημειώνει, συνεχίζει να επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, διατηρώντας τα επίπεδα κερδοφορίας της και την ισχυρή κεφαλαϊκή της βάση στο πλαίσιο της απρόσκοπτης στήριξής της από τον όμιλο της Εθνικής. Καταλήγοντας, η Εθνική τονίζει πως πλέον διερευνά τις διάφορες στρατηγικές επιλογές της για τις δραστηριότητές της στην Ρουμανία, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Σήμερα, θυμίζω, εστιάζουμε στην συνάντηση Τσίπρα Καμένου που θα γίνει το απόγευμα τελικά. Θα αναμένεται να υποδεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πάνο Καμένο, να δούμε αν τελικά θα πέσουν οι τόνοι, διότι οι διαφωνίες ενδέχεται να διατηρηθούν. Περιμένουμε λοιπόν τι θα προκύψει από εκεί και αν στη συνέχεια θα έχουμε και την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όπως είναι φυσικό, αυτό όλο δημιουργεί μια αβεβαιότητα την ώρα που τα εθνικά θέματα παραμένουν στο προσκήνιο και μάλιστα είχαμε και ένα επεισόδιο έντασης αργά χθες το βράδυ, σήμερα έγινε γνωστό, το οποίο αφορά 4 Τούρκους οι οποίοι προσπάθησαν εκεί στις Καστανιές των Εύρων να περάσουν τα σύνορα. Ένας τα κατάφερε, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες κρατείται και περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που απασχολούν σήμερα. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, το αφήνουμε με μικρές απώλειες 0,23%. Ανάλογη είναι και η εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών. Ενδεικτικά να σας πω ότι ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει μικρή άνοδο. Αντίθετα, οι υπόλοιποι δείκτες υποχωρούν, και ο DAX Frankfurt και ο CAC 40 στο Παρίσι και ο ισπανικός IBEX. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι έχουμε κρατήσει και τα σημαντικότερα διεθνή θέματα της ημέρας, τα οποία θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως. Βεβαίως, στη συνέχεια του προγράμματος μένετε συντονισμένοι για να δείτε και το υπόλοιπο πρόγραμμα του SBC. Εμείς, βεβαίως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Γεια σας. Υποκράτηση τέθηκε σήμερα το πρωί από την αστυνομία ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή, καθώς θα εξεταστεί στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες σε σχέση με την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από την Λιβύη του Καντάφη. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η κράτηση του Σαρκοζή μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Η Τουρκία θα διευρύνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην Βόρεια Συρία και σε άλλες πόλεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κουρδικών πολιτοφυλακών, διαβεβαίωσε ο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν μία ημέρα μετά την κατάληψη του θύλακα της Αφρίν από τις δυνάμεις της Άγκυρας. Και κλεισμένων των θυρών ενώπιον στρατοδικείου θα συνεχιστεί η δίκη της 17χρονης Παλαιστίνιας Αχέν Ταχίμι, η οποία έχει μετατραπεί σε σύμβολο και ηρωίδα του αγώνα εναντίον της Ισραηλινής κατοχής. Η 17χρονη, η μητέρα της και μία ξαδέλφη της, είναι τα κεντρικά πρόσωπα σε βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι η Αχέν και η εξαδέλφη της σπρώχνουν δύο Ισραηλινούς στρατιώτες και τους χτυπούν μπροστά στο σπίτι της οικογένειας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες και την έφεση από την υπεράσπιση, η δίκη θα συνεχιστεί και κλεισμένων των θυρών, ενώ το στρατοδικείο κατηγορεί την Αχέν Ταχίμι για τουλάχιστον 12 καγουργήματα.